Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Για άλλη μια φορά λοιπόν η κυβέρνηση έρχεται να πάρει μια απόφαση, μια υπουργική απόφαση, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικότητας, ουσιαστικά κάνοντας τι, διπλασιάζοντας το κόστος για τα σκάφη αναψυχής και για όλες αυτές τις επιχειρήσεις τις οποίες περιμένανε τη σεζόν αυτήν για να βγάλουν τα σπασμένα και από την περίοδο του κορονοϊού και από την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς λοιπόν, στο παραπέντε και ενώ η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει, βλέπουμε ότι με μια υπουργική απόφαση και μόνο, χωρίς διαβούλευση, χωρίς να συζητήσει με τους φορείς, έρχεται ο Υπουργός, ο κ. Πλακιωτάκης, να ανεβάσει τα κόστη στο διπλό περίπου και όλη τη διαδικασία να την εμπλουτίσει με επιπλέον γραφειοκρατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να παίρνει μέτρα αντίθετα με τους εργαζομένους του τουρισμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.